πάω στον κύριο Γιώργο Φίλη, ο οποίος είναι καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, διδάκτορας γεωπολιτικής και αναλύει τα διεθνή ζητήματα. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, χρόνια πολλά στους Άγγελους, στους Μιχάλιδες, στους Ταξιάρχες και βέβαια σε όλα και σε όλες και σε όλους που γιορτάζουν και στην πολεμική μας αεροπορία. Στην πολεμική η οποία μας απαντάει στον κύριο Τσαβούσογλου βεόντως. Σωστό και αυτό η επισήμανση. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα μας, γιατί ναι, δεν είναι μόνο η πτώση της κυβέρνησης ΖΑΕΦ. Γενικώς στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχει μια κινητικότητα. Εμάς σε πρώτο πεδίο μας αφορά βεβαίως το τι συμβαίνει μετά την πτώση της κυβέρνησης ΖΑΕΦ. Πάμε σε εκλογές ή το βέμερο σχηματίζει η κυβέρνηση με τις γνωστές απόψεις? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον και κύριον, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι επί της εποχής της συζήτησης για τη συνθήκη των Πρεσπών, θυμηθείτε ότι εκεί είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις και η τοποθέτησή μου πέραν του ότι δεν είναι παράλογο και δεν είναι υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων, ήταν ότι από τη στιγμή που θα φύγει ο κύριος Ζάεφ, ένα από τα επιχειρήματα ήταν ότι το ΒΜΡΟ με το που θα ανέβει στην εξουσία, έτσι, δηλαδή το ΒΜΡΟ είναι σαν να λέμε στην Κύπρο η ΟΚΑΛΦΑ, να το πω έτσι, για να καταλάβουν οι φίλοι που μας ακούνε, είναι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται δημιούργησαν το μακεδονικό θέμα στα τέλη του 19ου αιώνα. Θα οδηγούμασταν στο μηδέν, και το μηδέν σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι οι Σκοπιανοί θα είχαν μπει στο ΝΑΤΟ, άρα λοιπόν εμείς είχαμε χάσει και έχουμε χάσει το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό μας χαρτί, το οποίο είναι το ΝΑΤΟ και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σαχίνη, γιατί το ΝΑΤΟ είναι ο στρατιωτικός οργανισμός και αυτό τους ενδιαφέρε πρωταρχικώς να μπουν για να εξασφαλίσουν υποτίθεται την επίπλαστη ενότητά τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι βαδίζουμε προς τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ο κύριος Μητσκόσκι έχει πει ότι δεν θα αναφέρεται στη χώρα του Βόρεια Μακεδονία, θα αναφέρεται ως Μακεδονία. Εμείς λοιπόν δικαιούμεθα να εξακολουθήσουμε να τους λέμε Σκοπιανούς, διότι αυτοί είναι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αυτού του κρατηδίου. Και στο ερώτημά σας, εάν θα πάμε σε εκλογές ή όχι, εγώ πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε εκλογές, διότι οι δημοτικές εκλογές, έτσι όπως γίνανε και τα αποτελέσματα που φέρανε, επί της ουσίας καταπόντισαν τον κύριο Ζάεφ, οπότε νομίζω ότι ο κύριος Μητσκόσκι θα θέλει να πάρει μια νοπή εντολή για να λειτουργήσει με την ατζέντα του έτσι όπως αυτός την έχει πει. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι, ξέρετε, εκεί θα γίνει λίγο χαμός, να το πω σε λαϊκά, διότι το Λέβιτσα, το οποίο είναι η αριστερά, έτσι όπως λέγεται, το κόμμα είναι εξόχως αντιαλβανικό και θα πρέπει οπωσδήποτε να κυβερνήσει και με αλβανικό κόμμα. Οπότε το τι ακριβώς θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή και το τι θα γίνει στα Σκόπια, είναι, εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε σε μια μεγάλη περίοδο αστάθειας, το οποίο πολύ σωστά, όπως το είπατε, θα πρέπει να συνδεθεί με το τι συμβαίνει στο Κωσοπέδιο, με το πώς οι Σέρβοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση και με το τι θα γίνει με το αλβανικό ζήτημα. Άρα, όντως, είναι μια περίοδος πλέον η οποία η αστάθεια θα μεγαλώσει και αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο επιστημονικά, υπενθυμίζω ότι έχουμε πει στο παρελθόν στις συζητήσεις μας, αυτή τη στιγμή θα διαμορφωθεί η ισορροπία για τον 21ο αιώνα. Από το 1990 μέχρι το 2010-11, ας το πούμε δηλαδή μέχρι και την Αραβική Άνοιξη εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια και Ισλαμιστικού χειμώνα, ήταν μια περίοδος όπου κυοφορούντουσαν οι αλλαγές και εδώ και 10 χρόνια αυτές οι αλλαγές προσπαθούν να παγιωθούν. Άρα λοιπόν είμαστε στις δεκαετίες, οι προηγούμενοι που περάσαμε και αυτή την οποία διανύουμε και σιγά σιγά θα μπούμε περισσότερο, είναι αυτή που θα δημιουργήσει την ισορροπία για τον 21ο αιώνα. Που σημαίνει λοιπόν ότι τα σύνορα de facto έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις στη γύρω περιοχή μας. Οι πόλεμοι γίνονται όλο και περισσότεροι, τοπικοί, οι οποίοι όμως βλέπετε ότι συμπαρασύρουν και περιφερειακές αλλά και παγκόσμιες δυνάμεις. Έχεις αναθεωρητικές δυνάμεις όπως η Τουρκία που ανεξαρτήτως τι θα είναι η μετά Ερντογάν εποχή, δεν πρόκειται ουδής να περιμένει ότι ο επόμενος θα πει ότι το τουρκολεβικό μνημόνιο δεν ισχύει. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι ανέκδοτο αυτό.
έτσι να το πιστεύει κάποιος ή κάποιος. Η ατζέντα δηλαδή θα παραμείνει, μπορεί και να σκληρύνει, ανεξαρτήτως του ποιος θα ηγείται. Προφανώς. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά το λέτε, είναι η κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και βλέπετε λοιπόν ότι η συνθήκη των Πρεσπών δεν έχει λύσει κανένα πρόβλημα. Μισό λεπτό. Το μόνο πρόβλημα που έλυσε ήταν να βάλει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Φίλη. Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Ναι, εσείς καλά κάνατε και αναφέρατε και τις εξελίξεις στο Κωσυφοπαίδιο και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το τι λένε οι Σέρβοι. Αν θέλετε να το προχωρήσω, χάσει-κερδίσει, όποιος χάσει-κερδίσει στους βόρειους γείτονες, ο μεγάλος ωφελημένος ανεξαρτήτως αποτελέσματος είναι τα αλβανόφωνα κόμματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όμως... Ναι, ο αλβανικός παράγοντας αυτή τη στιγμή, εάν είναι εγώ επειδή ξέρετε είμαι της ρεαλιστικής, της νεοκλασικής σχολής, αυτό που θα αλλάξει την ισορροπία θα είναι αν οι Αλβανοί θα προσπαθήσουν να πειράξουν τα σερβικά συμφέροντα άμεσα. Εκεί η Σερβία δεν είναι του Μιλόσεβιτς. Και δεν είναι και μόνη της. Εκεί λοιπόν, αν κάνουν το λάθος, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα κάνουν. Θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν την Ελλάδα. Αλλά αν εξαιρέσουμε την Ελλάδα, που δεν θα πρέπει βέβαια, υπό ορισμένες συνθήκες, αυτό έχει να κάνει σε συνδυασμό με την Τουρκία. Αλλά εάν ας πούμε δούμε το αλβανικό απομονωμένο, σε σχέση δηλαδή με τα βόρεια σύνορά μας, εάν θα πειραχτούν πλέον άμεσα συμφέροντα της Σερβίας, εγώ είμαι πεπισμένος ότι η Ρωσία και η Σερβία θα δημιουργήσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους Αλβανούς, που το ΝΑΤΟ θα βρεθεί σε πολύ μεγάλα διλήμματα για το τι θα συμβεί. Είστε σίγουρος, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αργύρης, κύριε Φίλη, λέει επιτέλους σας ακούμε μετά από καιρό, είστε σίγουρος ότι όποιο και αν είναι, με ή χωρίς εκλογές, το σχήμα Μητσικόσκι θα είναι το σχήμα που θα τους πάει στην επόμενη μέρα ή θα είναι το τελευταίο σχήμα και θα διαλυθεί στα εξώσυνα? Θα είναι το σχήμα που θα τους κάνει μια γλυκιά ανάμνηση, κύριε Σαχίνη, αν συνεχίσουν έτσι, σε συνδυασμό βέβαια με τον αλβανικό εθνικισμό. Έτσι, από μόνο το αυτό δεν γίνεται. Εάν σε συνδυασμό με τον αλβανικό εθνικισμό και ρεβιζιονισμό, έτσι, αναθεωρητισμό, η κατάσταση οδηγηθεί σε τέτοιου τύπου ιστορία, η άποψή μου είναι αυτή, ότι τα Σκόπια δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν έτσι όπως είναι. Και κύριε Σαχίνη, για να το πούμε, επειδή πολλές φορές έχουμε πει αυτά τα χρόνια και γίνονται μετά πολλά πράγματα, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη η Ελλάς, γιατί αν ξεφύγει η κατάσταση στα βόρεια σύνορά μας, θα υπάρξει μεταναστευτικό κίνημα. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξει μεταναστευτικό κύμα προς τα μας. Ειδικά αυτοί που αισθάνονται και καλά Μακεδόνες, και δεν θέλουν να είναι ούτε Βούλγαροι, ούτε Σέρβοι, ούτε Αλβανοί. Πού νομίζετε ότι θα πάνε? Κύριε που Φιλή. Σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει η Ελλάς να εκπονήσει και τα γενικά επιτελεία σχέδια δημιουργία ζώνης ασφαλείας βορείως των συνόρων μας, μέσα στα Σκόπια, για να κρατήσουμε όσους πρόσφυγες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να περάσουν στην πατρίδα μας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ είμαι διεθνολόγος. Η υποχρέωσή μου είναι, με βάση αυτά που έχουμε δεδομένα, να γίνονται διάφορα σενάρια και προτάσεις αντίδρασης της πατρίδας. Ένα λοιπόν από τα σενάρια τα οποία δεν είναι απομακρυσμένο είναι να έχουμε αναβίωση των πολέμων της Ιουγκοσλαβίας σε μικρότερο επίπεδο ή ακόμα και σε μεγαλύτερο, γιατί επαναλαμβάνω, η Σερβία δεν είναι η ίδια με τη Σερβία του 1990. Σαφές αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής όμως, που αν θέλετε είναι ένα λογικό επιχείρημα. Αν ο κύριος Μητσικόσκι είναι τόσο ακραίος, το είπατε εσείς, εγώ είμαι ο ηγέτης του Μακεδονισμού. Okay. Ναι. Λοιπόν, τότε αναρωτιέται ο μέσος Έλληνας, που δεν είναι γνώστης όπως εσείς. Άρα ευτυχώς που υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών και λέγονται έστω όπως λέγονται Βόρεια Μακεδονία, ναι. Προσέξτε το ερώτημα, γιατί αν είναι αυτοί δεν πρόκειται να συμφωνήσουν, θα λένε ότι είμαστε Μακεδόνες και διεθνώς. Ναι. Δεν τους βάζει ένα φρένο. Ούτως αλλιώς δεν έχει αλλάξει. Μακεδόνες λέγονται σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το μόνο που κάναμε εμείς για να λένε ευτυχώς είναι ότι τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ, έτσι, το οποίο είναι το μόνο επί της ουσίας που μπορείς να πει κάποιος, το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να κρατήσει μια κατάσταση. Αλλά, εντάξει, Βόρεια Μακεδονία όμως δεν έχει τους να κάνει λένε σε κάτι με εμάς. Το μόνο ευτυχώς, ναι, που μπορεί να είναι κάποιος στην ελληνική κυβέρνηση να πει ότι θα είναι πολύ καλή δικαιολογία να μην περάσουν τα μνημόνια και να βγάλει την ελληνική κυβέρνηση από μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά οι διεθνείς συμφωνίες, όπως ξέρετε κι εσείς, ναι,
Βεβαίως μπορεί να προσπεραστούν από τα πράγματα και στην πράξη. Προφανώς, αυτό λέω. Δεν καταργούνται όμως μόνο με ρώσα ματσής υπογράψει, ιδάλλως κουκουρούκου μανταλάκι. Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό που είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα για το ερώτημα την υπόσταση του Σκοπιανού κράτους. Δηλαδή, άμα φτάσουμε σε τέτοιου τύπου καταστάσεις, ξέρετε, αυτές οι συμφωνίες ξεπερνούνται. Αυτές οι συμφωνίες γενικά. Αυτό. Να γνωρίζουν οι φίλοι μας, αντικατοπτρίζουν μια συγκεκριμένη ισορροπία ισχύως, μια συγκεκριμένη περίοδο. Εκείνη την περίοδο οι Ευρωπαίοι πιέσανε την ελληνική κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τα οικονομικά και τα μνημόνια. Η Γερμανία, αυτό δεν το λέω εγώ. Η Γερμανία λέτε δηλαδή. Το έχει πει ο ίδιος ο Γιούνκερ. Έτσι έχει γραφεί και δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, τους πιέσανε και μας πιέσανε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το οποίο έγινε, το πλαίσιο όμως όπως καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να ξεφύγει πολύ εύκολα. Αυτό είναι το ζήτημά μας, διότι δεν έχει τελειώσει η κατάσταση στα Βαλκάνια και θα σας δώσω το ένα και το απόλυτο κατά την άποψή μου παράδειγμα. Νακόρνο Καραμπάχ, 30 χρόνια μετά. Συγκεκριμένη, Νακόρνο Καραμπάχ, σωστά. 30 χρόνια συγκεκριμένη ισορροπία και όταν αποφάσισε το Αζερβαϊτζάν να κάνει την κίνηση άλλαξαν οι ισορροπίες και, τα σύνορα επί της ουσίας. Που σημαίνει λοιπόν κάτω από τη μύτη της Ρωσίας. Που σημαίνει λοιπόν ότι κάτω από τη μύτη της Αμερικής και με σύμπραξη της Ρωσίας στα Βαλκάνια δεν έχει τελειώσει υπόθεση. Γι' αυτό στις διεθνείς σχέσεις αυτό που συζητάμε και για το Κωσοπέδιο και για τη Βοσνία και γενικά για αυτά που γίνονται στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ότι είναι αυτό που λέμε frozen conflict, δηλαδή είναι μια παγωμένη κρίση ή μια θερμή ειρήνη. Η οποία, όπως αποδεικνύεται στην ευρύτερη περιοχή από την Κασπία μέχρι την Αδριατική, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε κάποια αναζωπήρωση για τον οποιοδήποτε λόγο. Έτσι. Γι' αυτό εγώ επιμένω σε αυτό που λέω και θα το παίξετε αυτό στο μέλλον, το ηχητικό, να τα επιτελεία να ετοιμαστούν για ιστορία στα βόρεια σύνορά μας και η Ελλάς θα πρέπει να δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας εντός των Σκοπίων για να προλάβουμε καταστάσεις τύπου Τουρκίας που θα έχουμε εισδοχή εν πάση περιπτώσει μεταναστών και προσφύγων οι οποίοι κιόλας δεν θα είναι και αρεστοί, να το πω έτσι, και δεν θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα. Άρα να κάνουμε το ανθρωπιστικό μας συμφέρον αλλά μην για άλλη μια φορά βρεθούμε εμείς από κάτω. Πείτε μου και μια τελευταία κουβέντα κλείνοντας. Με την Τουρκία έχει περάσει όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία των υποδιαμόρφωση εξοπλιστικών προγραμμάτων της νέας ισορροπίας, αλλά η Τουρκία συνεχίζει στο με ή χωρίς κρατεό Ερντογάν στο ίδιο μότο. Και μάλιστα λέει ότι να το συζητήσουμε και για τη Χάγη, αλλά κοιτάξτε, το έχει προχωρήσει με τους πρεσβευτές της, να το συζητήσουμε, αλλά μας πείτε πρώτα με ποια χωρικά ύδατα, παιδιά. Με ποια χωρικά ύδατα περιέχει, λέμε... επί της ουσίας λέει ο κύριος πρεσβευτή, ο Τούρκος ο πρεσβευτής, μας λέει επί της ουσίας για να βρεις τα χωρικά ύδατα θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις ποια είναι η ξηρά για να βρεις τα χωρικά μια ύδατα. Μια χαρά το καταλάβατε. Αυτό πάει εννοεί. Το πράγμα λοιπόν με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη σας? Ναι, ναι, δεν υπάρχει τίποτα να πάμε έτσι, τα έχουμε κάνει και τηλεοπτικές εκπομπές. Οποιοδήποτε συζήτηση περί Χάγης, έτσι όπως είμαστε και συνυποσχετικού, είναι σαν να οδηγούμε το δικαστήριο της Χάγης να μπει σε θέματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Δηλαδή να αποφασίσει ποια είναι τα νησιά για να βρει τα χωρικά ύδατα για να βγάλει τις ζώνες. Είναι πολύ απλό αυτό το θέμα. Τόσο απλό, είναι πολύ φτηνό για τους πολιτικούς μας να λένε ότι θα πάμε στη Χάγη. Είναι πολιτικός ορθόν να το λέμε γιατί ακούγεται πολύ ωραία, ότι εγώ δεν είμαι πολεμοκάπηλος και το ένα και το άλλο. Αλλά με ποιους όρους πας. Άρα λοιπόν, επειδή γνωρίζουν ότι καμία ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτό πιστεύω, δεν πρόκειται να πάει κάτι το οποίο, πώς να το πω, θα αποφασίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το δικαστήριο της Χάγης για το ποιος έχει την κίναρο για να αποφασίσει ποιανού είναι τα χωρικά ύδατα για να αποφασίσει ποιες θα είναι οι ζώνες υπεραιτέρω, επειδή δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, εκτιμώ ότι όλα αυτά είναι εκ του περισσού. Βάση περιπτώσει ας τα λένε αν αισθάνονται καλύτερα. Εγώ προτιμώ αυτή τη στιγμή να προετοιμάζεσαι με βάση την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι με ή χωρίς Ερντογάν οι Τούρκοι έχουν βάλει το τρένο στις ράγες και πηγαίνει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και επειδή πλέον το παράθυρο ευκαιρίας της Τουρκίας, όσο υπάρχει σχετική ισορροπία στρατιωτική μεταξύ ημών και αυτών
είναι μέσα επόμενο 1-1,5 χρόνο, 2, ανάλογως θα κάνουμε και με τις κορβέτες. Από εκεί και ύστερα θα ξεφύγουμε σε πάρα πολλά θέματα και δεν είναι μόνο, όπως καταλαβαίνετε κύριε Σαχίνη μου, οι κορβέτες, οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα και σε άλλους τομείς που είναι εξίσου σημαντικά, όπως η εκπαίδευση, η αύξηση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές, τα πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ, ηλεκτρονικά. Εν πάση περιπτώσει γίνονται πάρα πολλά πράγματα, εξυγχρονισμοί. Θα ξεφύγουμε. Άρα ο Τούρκος έχει συγκεκριμένο παράθυρο ευκαιρίας. Το παράθυρο ευκαιρίας είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα και στο πλαίσιο του πολέμου των δελφίνων στην Τουρκία, όπου ο ένας θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι, πώς να το πω τώρα, νεοθωμανικότερος του άλλου, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε πολύ μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Νομίζω ότι άνθρωποι σαν τον κύριο Τσαβούσογλου θα έχουν λόγο στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον. Είναι αυτός που ελέγχει επί της ουσίας την εξωτερική πολιτική. Είναι αυτός που έχει τις προσβάσεις αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, ο κ. Μπαμπατζάν, υπάρχουν άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα κάνει σοβαρό κουμάντο στην ευρύτερη, στο επόμενο, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι προεξέχον στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, γιατί και οι Αμερικανοί να βάλουν κάτι πιο προς το πιο δυτικό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να σβήσουν μόνο κονδυλιά όλη αυτή την ιστορία του ΑΚΕΠΕ και του Ισλαμισμού. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα συνδυασμό Ισλαμοφασισμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή θα είναι νεοθωμανοί με νεότουρκους μαζί. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και ο κύριος Τσαβούσογλου, πέραν όλων των άλλων, ας πούμε, οι οποίοι τους κρατάνε στην αφάνεια, και όλοι αυτοί θα προσπαθήσουν να δείξουν ότι είναι ερδογανικότεροι του Ερντογάν αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Και όποιος λέει λοιπόν ότι ο κ. Ερντογάν μας κάνει καλό, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι όντως έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, όντως έχει ξυπνήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τους Έλληνες από τον ύπνο του δικαίου των τελευταίων 40 ετών, περί τίνος πρόκειται με τους απέναντι, αλλά έχει ανεβάσει τον πύχη τόσο ψηλά στις διεκδικήσεις, αρκεί μόνο να σκεφτεί τι διεκδικήσεις μας έκαναν οι Τούρκοι πριν τον κύριο Ερντογάν, δηλαδή τα ίμια είναι παιδική χαρά πλέον. Για να το συζητήσουμε και οι γκρίζες ζώνες. Εδώ τώρα θυμάστε που λέγαμε θα κουνάτε μαντήλι στις Τουρκίες φρεγάτες από την Κρήτη. Λοιπόν, εδώ μας ζητάνε και την Κρήτη ως νησί, ας πούμε. Έχουν φτάσει κάποιοι και οι ναύαρχοι να λένε. Αλλά τι συζητάμε. Δηλαδή, η ποιοτική αναβάθμιση του τουρκικού κινδύνου είναι εξόχως μεγάλη και δυσανάλογη από το να πεις ότι εντάξει ο Ερντογάν τα έχει χαλάσει με όλους τους δυτικούς, ας πούμε. Γιώργος Φίλης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, εγώ κύριε Φίλη. Ευχαριστώ, φίλε Γιώργο Σαχίνη. Να είστε καλά, καλημέρα.